Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, να καλωσορίσω στο Κοινοβούλιο τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, της ΕΖΑ, τον καθηγητή κύριο Καϊού Εσρόγλ, επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, και την κυρία Γιαννόπαπα, επικεφαλής του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων. Καλωσορίσατε. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα κοντά μας. Και οι δύο προσκεκλημένοι μας και οι δύο προσκεκλημένοι της Επιτροπής σας, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, όπως και πάρα πολλοί συναδελφοί τους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, είναι πολύτιμοι συνεργάτες των προσπαθειών μας για την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα στη χώρα μας, με στόχο την πρόοδο, την ασφάλεια και την ευημερία του κράτους και των πολιτών. Ο τομέας του διαστήματος, πέρα από εμβληματικός και ιδιαίτερα προσοδοφόρος, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει ως απαραίτητη την αξιοποίησή του από κάθε κράτος που θέλει να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό στερέωμα. Η Ελλάδα προχωρά βήμα-βήμα, σταθερά, για να γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη στον τομέα του διαστήματος. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση μια σειράς δράσεων στο συγκεκριμένο τομέα. Ανανεώσαμε τη σύμβαση με την Ελλάσσατ, τη σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με την Ελλάσσατ, με πάρα πολύ ευνοϊκότερους όρους και ανταλλάγματα υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Ήδη έχουμε αρχίσει ως χώρα να επωφελούμαστε από τα ανταλλάγματα αυτά σε κρίσιμες υπηρεσίες, και οι οποίες μεταβαίνουν αυτή τη στιγμή στο δορυφόρο Ελλάσσατ 3, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την περαιτέρω αύξηση των δυνατοτήτων μας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με την εκτόξευση του Ελλάσσατ 4 το επόμενο διάστημα. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω γι' αυτό, για την πλήρη αξιοποίηση της συμμετοχής μας και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται από αυτή την συμμετοχή. Συναποφασίσαμε να δουλέψουμε πριν λίγο διάστημα για τη συγκρότηση ενός κέντρου επώασης νεοφυών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Προχωράμε στη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον, το αίτημά μας για ειδική πρωτοβουλία εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος με θέμα Space and Maritime, διάστημα και ναυτιλία, έχει γίνει δεκτό και θα το στηρίξουμε με αντίστοιχα κονδύλια, προκειμένου η χώρα μας να αξιοποιήσει τα παραγωγικά της πλεονεκτήματα στον τομέα της ναυτιλίας, αλλά και όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα. Ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα θέτει επιτάπητος και ζητά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, να προτεραιοποιήσει την έρευνα σε έναν κλάδο, σε έναν τομέα, ο οποίος είναι συνυφασμένος με έναν πάρα πολύ δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, με έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα είναι η πρώτη παγκόσμια δύναμη. Η ναυτιλία και η έρευνα πάνω στις διαστημικές εφαρμογές που την αφορούν μπορεί να δημιουργήσει και να πολλαπλασιάσει και την απασχόληση και τα οικονομικά αποτελέσματα και να κάνει, θα σας έλεγα, και επί της ουσίας τις επιστροφές των συνδρομών της Ελλάδας πολύ πιο απτές και παραγωγικές. Ιδρύθηκε επίσης ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός και θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω στη Βουλή τον κύριο Ματζούρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, και τον κύριο Πρωτοπαπά, Πρόεδρο του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Και παρά τις αρχικές νηπιακές ασθένειες, συνεχίζει και προχωρά ώστε να γίνει πολύτιμο συνεργάτη της πολιτείας μας στον τομέα του διαστήματος. Η ανάπτυξη της ιστοιχίας μικροδορυφόρων θα γίνει με διαχείριση από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, ενώ με κατάλληλη στελέχωσή του θα μπορέσει να γίνει και σύμβουλος όλου του Δημοσίου για την ανάπτυξη εφαρμογών και την αξιοποίηση διαστημικών τεχνολογιών και δεδομένων. Πολλά από τα οποία δεδομένα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα και τα έχουμε βεβαίως προπληρώσει. Και εδώ θα ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω και να το γνωρίζουμε όλοι και τα μέλη της κυβέρνησης αλλά και τα μέλη του Κοινοβουλίου, ότι αυτά τα δεδομένα έχουν προπληρωθεί, διότι και η Ελλάδα έχει επενδύσει το μερίδιό της στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων Κοπέρνικος και Γαλιλαίος. Ψηφίσαμε επίσης τον διαστημικό νόμο πριν από λίγους μήνες, δημιουργώντας για πρώτη φορά εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες του διαστήματος.
κάποιες από τις οποίες είχαμε κυρώσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, χωρίς όμως να έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο της εσωτερικής νομοθεσίας για την εφαρμογή τους. Δεν μένουμε σε αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Στόχος μας είναι ακόμα περισσότερα, ακόμα περισσότερες δράσεις, οι οποίες βρίσκονται σε σχεδιασμό, εξέλιξη και υλοποίηση. Τους επόμενους μήνες, με την ορίμανσή τους, θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις και φυσικά η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Κυρίες και κύριοι, η τεχνική συνδρομή της ΕΖΑ είναι πολύτιμη στις προσπάθειές μας. Θα υποστηρίξουμε και θα ενδυναμώσουμε τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, ώστε να πετύχουμε μια ξεχωριστή συμβολή αυτού του κλάδου στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος και επιστήμονες μπορεί να προσελκύσει κατά τη διάρκεια της έρευνας και της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την απασχόληση να αυξήσει πάρα πολύ σημαντικά, καθώς τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών διαχέονται στους κλάδους της οικονομίας μας. Και εκεί πέρα είναι που θα θέλαμε όλες οι δυνάμεις της πολιτείας και ο ελληνικός διαστημικός οργανισμός, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, να βάλουμε τα δυνατά μας για να έχουμε το δυνατόν πιο γρήγορα τα ποθητά για όλους, πιστεύω, αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.